Ο επικεφαλής του νοτιοκορεατικού κολοσσού Samsung, Jay Lee, βγήκε και πάλι από τη φυλακή. Είναι η δεύτερη φορά που αποφυλακίζεται μέσα σε 3 χρόνια. Είχε καταδικαστεί το 2017 σε 5ετή φυλάκιση για δωροδοκία και διαφθορά, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε χορηγήσει μέσω δικτύου δισεκατομμύρια won στην πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας Park για ευνοϊκή μεταχείριση. Προκάλεσα μεγάλη στεναχώρια στον κόσμο. Λυπάμαι πραγματικά. Ακούω προσεκτικά τις ανησυχίες σας, την κριτική, τους προβληματισμούς και τις μεγάλες προσδοκίες για εμένα. Θα κάνω το καλύτερο. Ο Jay Lee αποφυλακίστηκε πρώτη φορά το 2018 μετά από μείωση της ποινής του. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση και τον έστειλε και πάλι στη φυλακή τον Ιανουάριο του 2021. Αυτή τη φορά αποφυλακίστηκε χάρη στην πατροπαράδοτη απονομή χάριτος που δίνεται σε φυλακισμένους εν ώψη της γιορτής της ημέρας απελευθέρωσης της Νότιας Κορέας.